Εμείς θα πάμε στην Κρήτη τώρα. Νομίζω ότι από την Pamela Anderson θα πάμε κατευθείαν να πιάσουμε την παράδοση. Γιατί εμείς τέτοιοι τύποι είμαστε. Θέλουμε να συναντήσουμε εκεί ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος κρατάει εδώ την κριτική κατσούνα. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν τι είναι η κριτική κατσούνα και τι διαφορά, αγαπητέ Μάρκο Σμυρνάκη, έχει η κατσούνα, ας πούμε, από ένα μπαστούνι ή μια γλίτσα που λένε αλλού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κρήτη, από τα Ιτάνια, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα. Πού είσαι, πες μου, σε παρακαλώ πάλι, πώς λέγεται εκεί η περιοχή? Το χωριό μας εδώ λέγεται Αϊτάνια. Αϊτάνια. Είμαστε πολύ κοντά στο Ηράκλειο, Αϊτάνια. Προς τα πού δηλαδή είσαι, βρε Μάρκο, για να καταλάβω κι εγώ? Προς Επισκοπή πλευρά, Καλάνη, πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Και για να σας απαντήσω για την κατσούνα, η κατσούνα είναι το κριτικό μπαστούνι χειροποίητο και είναι συνήθως πιο ανθεκτικό από τα μπαστούνια τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σμυρνάκη, πολλοί που κάνουν ορειβασία το έχουν και στα βουνά μαζί τους για υποστήριξη, σωστά? Ναι, σωστά. Είναι ένα εργαλείο σε οποιονδήποτε κάνει πεζοπορίες, ανάβαση, κατάβαση. Όπως βλέπετε εδώ η κατσούνα, ανάλογα από το πού την κρατάω, θα με βοηθήσει να ανέβω ή να κατέβω το βουνό. Μάρκο, εσύ τώρα συνεχίζεις την παράδοση. Ο πατέρας σου ασχολιότανε με αυτό. Και επίσης όμως εσύ, προχωρώντας ως νέος άνθρωπος, έχεις μπει και στη διαδικασία αυτή την τέχνη που χάνεται και τη συνεχίζεις, να την προωθείς και να κάνεις και μια ψιλοκαμπάνια μέσα στα social, διότι βλέπουμε τα βιντεάκια σου που γίνονται viral. Τώρα θέλω πραγματικά να μου πεις πώς συνέδεσες την κατσούνα με το Hollywood και τα... και το... Ναι, πραγματικά, με τόσο μακριά. Πώς πήγε η κατσούνα στο Hollywood? Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω δικά σας λόγια, γιατί τέτοια είναι η εκπομπή. Όπως εσείς συνδέσατε την Pamela με την κατσούνα... Μην πείτε ότι κάνει μπούκλες η κατσούνα, θα τρελαθώ. Όχι, έτσι συνέδεσα μια σύγχρονη τεχνική marketing με την παράδοση για να μπορέσω να τη ξαναδώσω ζωή. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Και έπιασε μάλλον. Μάρκο, γιατί έχεις σπουδάσει και επικοινωνία, αγόρι μου, εσύ. Ναι, να τα λέμε όλα. Πολύ σωστά. Με αυτό ασχολούμαι, με την επικοινωνία. Οπότε ήταν ο τρόπος με αυτός να προσεγγίσω ένα παραδοσιακό θέμα, το οποίο το άγγιξα λίγο πριν την εξαφάνιση και προσπάθησα απλά να του δώσω ξανά ζωή. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε να συνεχίσεις και να τα συνδυάζεις κιόλας, έτσι για να τα βλέπουμε και όσοι είμαστε μακριά από αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το χαμόγελό σου και τη θετική σου έτσι ενέργεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω λίγο χρόνο να πω μια ματινάδα? Βέβαια, για μια ματινάδα δεν έχουμε χρόνο, έλα. Τέλεια, είναι αφιερωμένη για σας. Ευχαριστούμε. Κοιτά το σκονάκι μου, μέρα μεσημέρι με τη Μάριο. Στον Open για παρέα, σίγουρα τα μεριανά μας γίνονται ακόμα πιο ωραία. Φιλιά πολλά! Ευχαριστούμε! Ευχαριστούμε! Πολλά φιλιά στην Κρήτη, την πατρίδα.